Αυτό το οποίο λέμε εδώ είναι έχουμε μια γυναίκα με έναν μικρό όγκο του νεφρού, τη τον βλέπετε, αφήστε τις διαφάνειες, ενδοφυτικό, κάτι μικρότερο από 3 εκατοστά και κατά τα άλλα φυσιολογική. Η ηλικία της γυναίκας είναι νέα, είναι μια 50 γυναίκα. Η ερώτηση είναι ποια θεραπευτική επιλογή θα επιλέγατε. Και έχουμε τις 4 επιλογές. Ή να κάνουμε ριζική νεφρεκτομή, μερική νεφρεκτομή, εξάρτηση με ραδιοσυχνότητες ή προσεκτική παρακολούθηση. Αυτή είναι και η ερώτηση που σας έχουμε βάλει. Δεν θα σας δώσω καμία απάντηση τώρα βέβαια. Και απλά θέλω να ρωτήσω εθελοντικά, ποιος από εσάς, έχουμε μια νέα γυναίκα, 50 ετών, με ένα μικρό όγκο στον ένα της νεφρό, υγιής ο άλλος της νεφρός, υγιής η γυναίκα, τι ακριβώς θα κάνατε. Ακούω, συνάδελφε, πες και το όνομα, το μικρό. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε. Θα έλεγα ότι μερική νεφρεκτομή. Μερική νεφρεκτομή, γιατί. Γιατί πολύ συχνά οι όγκοι κάτω από 4 εκατοστά μπορεί να είναι καλοήθεις, οπότε είναι κρίμα να χάσει όλο τον νεφρό της. Να μην κάνω τίποτα. Η τάση είναι να χειρουργούνται όλοι οι όγκοι, ακόμα και οι μικρές, smaller renal masses όπως λέγονται. Γιατί μπορεί να είναι μεταστατική και σύντομα μεταστατική. Η ριζική νεφρεκτομή προδιαθέτει για χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, άρα καλύτερα να αποτανθώ, δηλαδή να σκεφτώ τη μερική νεφρεκτομή. Τώρα η εξάμεινση θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Ο Κωνσταντίνος είπε τη γνώμη του. Είναι κάποιος που με διαφωνεί εθελοντικά. Πριν αρχίσω να ρωτάω εγώ, παιδιά, έτσι, γιατί όποιος δεν θέλει εθελοντικά θα δέχεται ερωτήσεις. Λέγε, Μπαμπή, σε βλέπω. Πόσα εκατοστά είναι αυτός ο όγκος? Είπαμε, είναι κάτω από 3 εκατοστά. Και η προσεκτική παρακολούθηση. Πες. Από την είχα. Σε μια γυναίκα 50 ετών. Ναι, με τη συμφωνία μαζί της ότι θα υποβάλλεται συντακτικό έλεγχο, θα το μετράμε. Είναι μικρής ηλικίας. Είναι νεαρή ηλικία, λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν θα σας δώσω καμιά απάντηση εγώ. Απλώς, Χρήστο. Δεν ξέρω επίσης πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να συμβαστεί ένας άρρωστος με την ιδέα ότι έχει ένα καρκίνο, τον οποίο απλά θα τον παρακολουθούμε. Δηλαδή. Ο κ. Σεβάστο έχει βγάλει ήδη που δείχνει μια φωτογραφία. Ακριβώς πάνω από την υποπνίδια γυναίκα. Μόνο τον λόγο εννοεί. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεργαστεί ένας άρρωστος στην Ελλάδα με την λογική ότι έχει ένα καρκίνο τον οποίο πράγμα τον παρακολουθεί. Όπως επίσης, θα βρεθούν οι άλλοι 5 μετά από εμάς που δεν το κάνουν. Αυτό είναι μια λογική, όχι πολύ επιστημονική, αληθινή μεν, αλλά όχι πολύ επιστημονική. Κωνσταντίνε, δεν είναι μόνο να συμβιβαστεί, αλλά και πιθανότητα να δώσει μετάσταση νωρίς. Πώς είναι αυτή η πιθανότητα? Νομίζω από 5 έως 3%. Είναι... Και όταν λες νωρίς, σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες. Και σε ένα χρόνο, ναι. Μάλιστα. Ποιος θα έβγαζε ολόκληρο τον νεφρό? Στην αλήθεια, σε πάνω με χέρια. Κάποιος δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Κανένας. Μάλιστα. Και ποιος θα έκανε αρέφη κραϊοθεραπεία? Ένας. Έχω χάσει το debate αύριο. Βέβαια δεν είναι αυτό το debate. Άλλος που θέλει να μιλήσει. Βασίλη, τι θα κάνεις αυτή τη γυναίκα? Νομίζω ότι είναι μερική νεφρεκτομή. Μερική νεφρεκτομή. Βασίλη, πόσο εύκολη θα ήταν η μερική νεφρεκτομή? Πόσο εύκολη τεχνικά θα ήταν η μερική νεφρεκτομή? Γυμνιάζει το κοινωνικό. Εντάξει. Αλλά είναι περιφερικός όγκος. Θα μπορούσε. Οκ. Δημήτρη. Είναι στο μίσο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μακριά. Είναι αυτό. Απλώς εγώ ήθελα να ακούω. Αυτό είναι το σωστό. Πολύ σωστό. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δημήτρη, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι μόνο η γνώση σας. Αν μπορεί να πει κανένας ότι έχει πρόβλημα. Ποιος είναι, Κωνσταντίνε? Ναι, ναι. Τεχνικά για αυτή τη μερική νεφρεκτομή. Συνάδελφε, το όνομά σου στο μικρό. Θανάση. Να είσαι σίγουρος στα όρια σου. Θανάση, δεν σε γνώρισα. Συγγνώμη. Να είσαι σίγουρος στα όρια σου. Η οποίστε επιφάνεια στο πάντο ασκόλ είναι χειρότερη. Ούτε αυτό όμως αυτή τη γυναίκα είναι πολύ. Είναι το πρόβλημα. Να είσαι σίγουρος στα όρια σου. Δεν προχωρήσουμε. Δεν χρειάζονται πολύ μεγάλα όρια. Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Είχε μια πολύ μεγάλη μελέτη που με κάποια θετικά χειρουργικά όρια δεν είχαν υποδοχήμα. Συγχρονιστικά χαρτιόμορφα. Έχω χάσει παταγωγό στα μυρωδιπλέον και στο όλο πολύ καλό. Πες μου, συνάδελφε, το όνομά σου.
Με συγχωρείτε λίγο να μιλάμε στα μικρόφωνα. Ναι, ναι, στο μικρόφωνο, βεβαίως. Μιλάτε όλοι γρήγορα και... Άφωνος τυπώδης ιστός, γύρω από το... Δεν μπορώ να το δω πολύ καλά, όχι, ούτε αυτό είναι, θα τον ξεγυμνώσεις. Θα τον ξεγυμνώσεις, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση τεχνική. Θέλει κανένας άλλο να μιλήσει, Γιάννη, παλιόνι. Δεν είναι εύκολο ή δύσκολο. Ωραία, σας κάνω εγώ μια πολύ απλή ερώτηση. Όταν θα ανοίξετε και θα παρασκευάσετε τον νεφρό, θα τον δείτε με γυμνό μάτι αυτόν τον όγκο, εύκολα νομίζετε. Όχι. Πώς? Δεν τον βλέπω να έχει ένα έχει μια υπέγευση. Οκ. Είναι πολύ πιθανό να μην βλέπετε τίποτα απ' έξω. Άρα τι χρειάζεται, όχι τι δεν γίνεται. Χρειάζεται διαχειριστικό υπέρεχο. Αν μπορούμε να δούμε τουλάχιστον από αυτό το φιλμ, ότι γιατί δεν έχουμε και τα υπόλοιπα φιλμ, έτσι. Ωραία. Προχωράμε. Έχουμε μια ερώτηση στην οποία θα απαντήσουμε. Σχετικά γρήγορα. Στην καθημερινή πράξη, η ειδική νεφρεκτομή πραγματοποιείται περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, λιγότερο από ό,τι πρέπει, καθόλου ή πάντα. Ποιος θέλει να μου απαντήσει, Δημήτρη? Περισσότερο. Περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Πάμε. Και εγώ νομίζω περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Άλλο, Κωνσταντίνε. Περισσότερο. Σνάφε. Περισσότερο. Περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Οκ. Okay. Είναι κανένας που έχει κάποια διαφορετική γνώμη και θέλει να την εκφράσει ελεύθερα. Δεν κρατάμε στοιχεία. Η μερική νεφρεκτομή σε σχέση με τη ριζική νεφρεκτομή είναι πιο εύκολη. Έχει λιγότερες επιπλοκές, λιγότεροι ασθενείς πεθαίνουν από καρδιακιακά νοσήματα και δεν παρατηρείται περισσότερη νεφρική, δεν διατηρείται περισσότερη νεφρική λειτουργία. Ποιος... το έχεις απαντήσει, Κωνσταντίνε, εσύ ή άλλος. Το έχεις απαντήσει ήδη. Άλλος, συνάδελφε, πείτε μου. Γιάννη, πες κι ας είναι λάθος, δεν εξετάζουμε κανένα εγώ. Τι νομίζεις? Γιάννη, είναι πιο εύκολη τεχνικά η... Λέγει. Όχι. Το 1, το 2 και το 4 νομίζω δεν είναι. Οκ. Οκ, το C. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, θες να κάνεις κανένα σχόλιο? Όντως, οι ασθενείς που εμφανίζουν επιδείνωση στην αρχή της λειτουργίας έχει διάφορες μανέτες συγκεκριθεί ότι παθαίνουν και περισσότερα καρδιακιακά... επεισόδια. Θα το δούμε αύριο αν είναι σωστό αυτό. Εδώ είναι ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας. Ποιος μπορεί να μου πει αν με την αξονική τομογραφία μπορείτε να διαχωρίσετε έναν πίταφ ένα όγκο από έναν πίταφ τρία όγκο? Εσείς, ο ακτινολόγος σας... Λέτε παιδιά, και αυτοί που δεν συμμετέχουν, δεν είναι... Αυτή την ερώτηση την έχει βάλει ο κ. Βακαράκης και αύριο πρέπει να την υποστηρίξω εγώ γιατί να πω το σωστό ή το λάθος. Θες πως θα δει. Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να μπορείς να δεις σε πάση περιπτώσει. Θεωρητικά, άλλο τι θα έπρεπε. Είναι η μελέτη. Στην πράξη. Α, η μελέτη. Θεωρητικά. Ναι, εντάξει, και εγώ αυτό απάντησα όταν το πρώτο είδα την ερώτηση. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Αυτό είπα. Άλλος. Δημήτρη. Μπορούμε. Βλέπω το μέγεθος. Θα παίζω το μέγεθος. Το μέγεθος. Γιατί πιστεύουμε δηλαδή ότι ένα όγκο 4 εκατοστών δεν μπορεί να είναι τα 3α. Μπορεί. Μπορεί. Άρα δεν είναι το μέγεθος. Είναι η φλέβα, είναι. Άλλο. Ίσως να χρειαστεί μια γεωγραφία, ίσως. Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον ρόλο της αξιολογικής τομογραφίας. Ίσως λέει ο Κωνσταντίνος. Πάμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι. Οκ. Πιστεύετε ότι ο παραπάνω διαχωρισμός έχει κλινική σημασία? Πάντα μιλάω προ-εγχειρητικά. Γιατί σίγουρα έχουμε άλλο στάδιο στην μία περίπτωση και άλλο στάδιο στην άλλη και άμα πάρουμε δεκαετή επιβίωση πιθανόν έχουμε κάποια διαφορά. Αλλά μας ενδιαφέρει να το γνωρίζουμε ή όχι? Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η ερώτηση στην ουσία. Λέει ο Κωνσταντίνε. Από κάποιες μελέτες που έχω διαβάσει πρόσφατα για τη μερική νεφρεκτομή, ναι, δηλαδή τα αποτελέσματα, αν δεν είναι πολύ εξειδικευμένο το κέντρο που θα χειρουργηθεί ο ασθενής στο πιταφτρία, αλφα, τα αποτελέσματα είναι χειρότερα, οι επιπλοκές είναι πολύ περισσότερες. Θα σε ρωτήσω κάτι, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Εάν πάρεις αυτή την πληροφορία από την αξονική σου τομογραφία, μπορεί και να μην μπορείς να την πάρεις, αλλά αν την πάρεις,
τελικά θα σου αλλάξει τον τρόπο, αυτό μάλλον πάλι αυτή η ερώτηση, αντιμετώπιση του αρρώστου σου. Ναι, θα λέγα πως ναι. Δηλαδή? Πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένο το κέντρο που θα, κάνει, θα ασχοληθεί, ας πούμε, με... Εδώ θα χρειαζόταν μια ανοιχτή νεφρεκτομή που να αφαιρεθεί και κάποιος πιθανός τρόμβος. Οκ. Άλλος? Σαφώς και όσο. Πες μου το μικρό όνομα. Σωτήρης. Σωτήρη. Εγώ πιστεύω ότι το να διευκρινίσουμε σε ένα... Να καταλάβουμε σε μια σιτή το πίτα 1 με το πίτα 3 είναι δύσκολο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Okay. Και πολύ ρυψοκινδυνευμένο. Μάλιστα. Okay. Όσο αφορά τώρα το να βασιστούμε σε αυτό για να κάνουμε την ανάλογη διάγνωση και αυτό το βλέπω μεγάλο ρίσκο. Απαντώντας έτσι τη δεύτερη ερώτηση. Οκ. Προχωράμε. Ο ρόλος της βιοψίας. Έχουμε μια ερώτηση. Όσο μικρότερος είναι ο όγκος, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα κακοήθειας, τόσο μικραίνει η πιθανότητα κακοήθειας, δεν αλλάζει αυτή η πιθανότητα και μικραίνει η πιθανότητα καλοήθειας. Σχετικά εύκολη ερώτηση. Νομίζω ότι μικραίνει η πιθανότητα κακοήθειας. Οκ. Okay. Έχει κανείς κάτι άλλο να πει? Χριστό. Κάποια διαφορετική γνώμη, Βασίλη? Όχι. Για πάμε παρακάτω. Η διαδερμική βιοψία ενός μικρού όγκου του νεφρού. Τεχνικά, αν είναι εύκολη, ρωτάμε. Είναι απαραίτητη σε εξάγνωση, είναι πάντα διαγνωστική και είναι πολύ ακριβής όσον αφορά τον Gray. Και τώρα πάω στοχευμένη ερώτηση. Ποιος θα μου πει από τα guidelines τι λένε? Κύριε Παχριστού. Ποια ερώτηση πιστεύει, ποια είναι η σωστή απάντηση? Και λάθος να τη δώσεις. Τώρα το εύκολο είναι εντάξει. Έχει να κάνει, συνήθως δεν είναι, έχει να κάνει με το ποιον διάλειμ, που ακριβώς είναι όπως, δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι είναι. Οκ. Άλλο. Θα έλεγα το βήτα. Οκ. Άλλος, Κωνσταντίνε. Θα συμφωνήσω. Οκ. Κάποιος που θα διαφωνήσει. Πάρετε τον Gray, πιστεύετε. Βλέπω εγώ. Θάνο. Μπορεί να το λένε τα βιβλία, αλλά δυστυχώς ένα σύνηθες αποτέλεσμα είναι υλικό μη αξιολογήσιμο. Προχωράμε. Ο ρόλος της βιοψίας. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμο να ξέρουμε τον Gray. Τι πιστεύετε? Εννοείται προηγητικά. Ναι. Παίζει κάποιο ρόλο για τον άρρωστο? Λέει όχι, θα νομίζω. Όχι. Άλλος που λέει ναι. Όλοι όχι λέτε. Μάλιστα. Ένας όγκος 3 εκατοστά έχει πιθανότητα να δώσει μεταστάσεις. Τα ποσοστά τα βλέπετε, έτσι δεν τα διαβάζω. Και πείτε μου, παιδιά. Τι πιθανότητες, Κωνσταντίνε? Από αυτό θα έλεγα μάλλον το σε, το 5. 5%. Οκ. Χριστό. Είναι ανάμεσα στο νεοβίτα και στο σε, αλλά σε. Πάμπη. Θα έλεγα το 1,5. Οκ. Βίτα. Οκ. Έχουμε διαφορετικές νόμες. Καλό αυτό. Λοιπόν, μερική νεφρακτομή σε σύγκριση με το ablation. Δεν είναι το debate που θα κάνουμε. Θα τελειώσουμε, θα σας παρουσιάσουμε τι λέει η πληρογραφία και μετά, παρόλο που έχουμε αυτές τις ερωτήσεις, θα κάνουμε και την περίπτωση μετά. Η μερική νεφρακτομή σε σχέση με την εξάγνωση έχει λιγότερες επιλογές, περισσότερες επιλογές, καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα, χειρότερα ογκολογικά αποτελέσματα. Το α και το δ, το β και το γ. Δηλαδή, Βασίλη. Το α και το δ. Α, η μερική νεφρακτομή. Α, όχι, συγγνώμη, λάθος. Για την εξάγνωση. Το λέμε την ίδια σου. Το άλλο, το βήτα και γάμα. Το βήτα και... Συγγνώμη, το βήτα. Βήτα και γάμα. Βήτα και γάμα. Οκ. Άλλος. Πες, Κωνσταντίνε.
θα έλεγα ότι θεωρούνται εισάξει ογκολογικά αποτελέσματα. Okay. Απλά οι μελέτε που αφορούν τι. Είσαι μαζί μου, μαζί μου. Τι τεχνικέ με ελάχιστα πνευματικέ, όπω λέγονται, είναι λίγε. Άρα δεν μπορούμε να. Okay. Όχι. Πάνω. Εγώ στο Β. Το μόνο με περισσότερε εκλογέ. Οκ. Άλλο, Βασίλη. Αυτό που αναφέρετε σε αρκετέ μελέτε είναι ότι απλά είναι επαναλήψιμη η εξάγνωση. Οκ. Okay. Μπορεί να την κάνει. Ναι, με αυτή τη λογική. Εντάξει, δεν ρωτάμε αυτό βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί. Άλλο. Κάποιο άλλο. Οκ. Προχωράμε. Πάλι μερική νεφρεκτική versus ablation. Στον καρκίνο του νεφρού μετά την πενταετία δεν πεθαίνει κανεί. Θάνατοι συμβαίνουν και μετά τη δεκαετία. Υπάρχουν πολλέ μελέτε εξάγνωση με μακρύ follow-up. Και υπάρχουν πολλέ μελέτε εξάγνωση με μεγάλο αριθμό ασθενών. Βασίλη. Το Β. Το Β. Άλλος. Χριστό. Μελέτες με τέτοιο follow-up μεγάλο από τη δεκαετία, τουλάχιστον σίγουρα δεν υπάρχουν, νομίζω. Οκ. Άλλο. Μάλλον να συμφωνήσω με τον Βασίλη. Πάνω. Για Δέλτα. Για. Δέλτα. Δέλτα. Οκ. Άλλο με μια διαφορετική. Κωνσταντίνε. Β' Β'. Β' Β'. Οκ. Okay. Πάλι. Μερική versus ablation. Η τοπική υποτροπή είναι συχνότερη στις τεχνικές εξάχνωσης ή στη μερική νεφρεκτομή. Τι πιστεύετε. Δημήτρη. Εξάχνωση. Εξάχνωση. Μα έκανε. Δηλαδή, ablation σου κάνει. Πώς. Ablation σου κάνει. Ablation μου κάνει. Στη μερική νεφρεκτομή. Στη μερική νεφρεκτομή. Οκ. Μαζί μου, ο Κωνσταντίνος είναι πληρωμένος, έχω δώσει πολλά. Δύο μελέτες έχω διαβάσει που λένε ότι στη μία στις 197 ασθενείς μηδέν εμφάνισαν υποτροπή στο σημείο. Οκ, θα το δούμε. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, γι' αυτό το κάνουμε. Αυτό θέλουμε από σας τώρα. Και να κερδίσεις και πάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω σε ένα βίντεο. Άλλο, παιδιά. Άλλος, ποιος πιστεύει. Πες μου. Ποιο έχει μεγαλύτερη τοπική υποτροπή, πιστεύεις. Ναι. Τεχνικές εξάγνωσης. Οκ. Σε μετανάλυση 99 μελετών, αντιμετώπιση μικρών νεφρικών μαζών, η εμφάνιση μετάστασης ήταν συχνότερη σε ποιες από τις δύο. Στη μερική νεφρεκτομή. Οκ. Αν και εδώ έχουμε κάνει εμείς ένα λαθάκι. Μετάσταση το είχε ή... Μετάσταση. Είναι συγκρίσιμες. Μετάσταση, τι είναι συγκρίσιμες. Δηλαδή το μέγεθος του όγκου, ας πούμε, συνήθως η επιλογή είναι για... Όπως ας πούμε αύριο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει καμία προοπτική πληροποιημένη μελέτη που να είναι συγκρίσιμη. Έχουμε κάνει μεταναλύσεις όλων, τα βάλουμε σε ένα κουβά, άρα το level of evidence δεν είναι και πάρα πολύ ψηλό. Είναι κανένας που λέει ότι είμαι στη μερική νεφρακτομή, μάλλον μερική νεφρακτομή μου είπατε. Ποιος λέει στις τεχνικές εξάγνωσης. Το όνομά σου να είναι. Λαύρο. Λες ότι πιστεύεις ότι στις τεχνικές εξάγνωσης είναι γιατί, πώς το σκέφτεσαι. Γιατί νομίζω ότι η μερική νεφρακτομή έχει καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα. Οκ. Προχωράμε. Ο ρόλος των θετικών εγχειρητικών ορίων στη μερική νεφρεκτομή είναι συχνό, συχνότερα σε μεγάλους όγκους, συχνότερα σε εξωφυτικούς όγκους, όταν υπάρχουν θετικά χειρουργικά όρια, ο κίνδυνος υποτροπής τοπικής δεν είναι σημαντικός στις πιο πολλές περιπτώσεις. Κάτι είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. Και λέει ότι είναι αυτό. Πες μου το όνομα σου. Νίκος. Νίκος, ο Νίκος. Λέει ότι είναι αυτό. Είχε μια μεγάλη μελέτα από σώμα και με τσακίσει ο κ. Βαγκάνης, αύριο και ο Νίκος, δηλαδή πλέον ομάδα, μας έκαψε. Άλλος που λέει κάτι διαφορετικό. Όχι. Κωνσταντίνε, δεν πιστεύεις δηλαδή ότι τίποτα άλλο. Εσύ αυτό πιστεύεις. Μην έρθεις αύριο, έτσι. Αρρωστήσεις τώρα. Αυτό πιστεύω όμως. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που... Όχι. Σύγκριση κρυοθεραπείας με ΑΡΕΦ. Σε σύγκριση η κρυοθεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσματα.
λιγότερες τοπικές υποτροπές, η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι ευκολότερη και χρειαζόμαστε πάντα μία μόνο βελόνα. Ποιος θα μου πει, λέει ο Παπί. Η παρακολούθηση είναι ευκολότερη. Είναι ευκολότερη η παρακολούθηση. Ναι, το έχω δει live στη Γερμανία, είναι το βλέπεις. Εντάξει. Η αυριανή ερώτηση πάντως, και κακώς την έχει δώσει, ο Γιάννης έτσι, έχει δίκιο ο Παπί, η αυριανή ερώτηση εδώ θα είναι δυσκολότερη κανονικά. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο σωστές απαντήσεις και το είδαμε τελευταία στιγμή για να μας τελειώσει και το έχουμε αλλάξει. Ρε. Λοιπόν, τώρα ο άρρωστος είναι λίγο βαρύς. Δεν είναι ο συνηθισμένος, μάλλον είναι ο συνηθισμένος άρρωστος. Για να είμαστε ειλικρινείς, που έρχεται σε εμάς. Και έχει αυτόν τον λόγο στην ίδια φωτογραφία. Έτσι δεν αλλάζουμε. Τι θα κάνατε, μερικοί cryo ή watchful waiting. Λέγε Κωνσταντίνε. Κανονικά πρέπει να δούμε το σκορ του ασθενού και τα λοιπά. Πάμε στο watchful waiting. Watchful waiting, οκ. Okay. Γιάννη, watchful waiting. Θάνο, watchful waiting. Είναι κανένας που θα έκανε κράιο. Το συνδρόμο είναι αντέληξη για την κράιο θεραπεία, θεωρητικά. Εντάξει, γιατί για τη μερική νεφρακτομή είναι και για το watchful waiting, είναι κανονικά. Εντάξει, για την δείξη λέει διαταραχή της πήξης. Σωστά, απλώς. Μην το γράψετε γι' αυτό το πράγμα. Σε όλα αυτά που λένε για διαταραχές πήξης και ακόμα και τα guidelines υπάρχει ένα σοβαρό λάθος που δεν αναφέρεται. Τι πάνε, περισσότεροι να σου παίρνουν συντρόφους. Συμφωνώ. Διαταραχές πήξης που δεν μπορούν να κοντρολαριστούν. Αυτό είναι το σωστό, ε. Και όχι επειδή παίρνει συντρόφο άρρωστο. Εντάξει, μην το προσθέσετε, θεώρησα ότι δημοσίευε είχε κάποια αξία. Σωστά. Άρα οι περισσότεροι πάνε για watchful waiting. Θα δούμε αν αυτή είναι η σωστή απάντηση, ε. Και έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει. Ποιος μπορεί να σχολιάσει, και αν δεν βλέπετε καλά, θέλω ένα σχολιασμό επί των αξονικών. Ε. Πολλαπλούς. Μπράβο, πολλαπλούς. Ο Σταντίνος βλέπει από 10 μέτρα μακριά. Και τι θα κάνεις λοιπόν, μερική, cryo, watchful waiting ή ριζική νεφρεκτομή. Πολλαπλούς τι, σε ένα νεφρό, σε δύο νεφρούς. Άμφο. Τι έχει αυτός ο άρρωστος πολύ πιθανό. Τι θα κάνεις, είχα προτείνει στο κ. Βαργαράκη να βάλουμε μόνο αυτή τη φωτογραφία και να κερδίσω λίγο σίγουρα, αλλά δεν ξέρω γιατί, δεν το δέχτηκε. Αυτό που λέτε. Τι θα κάνεις, τι προτείνουμε από όλα αυτά. Εδώ πέρα έχουμε απόψεις. Κ. Παπαλάκης δεν θέλει να μιλήσει. Τι θα κάνετε. Δημοκρατικά. Όντως δύσκολο. Είναι ένα πρόβλημα ασθενής. Συνήθως είναι νέοι. Είναι δύσκολο. Να πηγαίνουμε στον ένα πρώτο, στον άλλο δεν θα έκανα. Έχετε άποψη. Ποιος τα έκανε, να σας ρωτήσω εγώ τα δυνατικά. Συγγνώμη, Γιώργο, το δύσκολο και δεν θα έκανα τίποτα, δεν είναι ερώτηση. Λοιπόν, έρχομαι εγώ στο γιατρείο, με αυτές τις αξονικές. Θα μου πείτε δύσκολο, δεν έχει τίποτα, αυτή ήταν η απάντησή σας. Αυτό θέλουμε. Πώς θα χειριστούμε. Λόγω της ηλικίας θα πρότεινα την κρυοθεραπεία. Οκ. Λοιπόν, πάμε. Η επιλογή RF και κράιο θα την συζητούσα πολύ σοβαρά. Κάποια άλλη μπορώ να πω. Νομίζω συνδυασμός RF και κράιο είναι ο καλύτερος λόγω και του ιστορικού. Υπάρχει κάποιος, παρακαλώ. Σχολιάζει. Μπορεί να συνδυαστεί νομίζω και η μερική νεφρεκτομή με τεχνικές ελάχιστη προβατικότητα και σε ανοιχτά χειρουργία. Και, πολύ ωραία. Και αν κάποιος από τους όγκους αυτούς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ας πούμε, τις τεχνικές. Από τι εξαρτάται, θα συνδυαστεί. Από τι εξαρτάται, πού θα κάνω κράιο και πού θα κάνω. Και πώς θα αποφασίσω εγώ. Λοιπόν, εγώ έχω άλλο πρόβλημα. Πήγα για αυτά που μου είπατε. Και μου λέει το ταμείο του, τίποτα από αυτά δεν μπορώ να σου καλύψω, μόνο ό,τι γίνει μέσα στο νοσοκομείο, ό,τι έχει στο νοσοκομείο. Τα κράτη αυτά ξέχνατα, δεν μου τα καλύπτουν. Τι θα μπορώ να κάνω τώρα, γιατρέ μου, που αυτό που μου προτείνετε δεν μπορεί να γίνει. Μερική αν γινόταν, μερική νεφρεκτομή. Αν γινόταν να πάω σε συνάδελφό σας να ρωτήσω δηλαδή αν γίνεται ή όχι. Όχι, λέω. Εγώ είμαι ασθενής. Ο ασθενής σας είμαι εγώ. Για μερική νεφρεκτομή. Πρέπει να κάνω μερική. Από ποιο νεφρό. Από τώρα στον αριστερό νεφρό, νομίζω θα. Μου είπανε, πήγα σε έναν άρθρο, αδελφό σας είναι για δεύτερη γνώμη έρχομαι,
Μου είπε πρώτα κράιο, μου είπε από το ταμείο δεν ελέγχεται και μετά μου είπε για μερική από τον αριστερό νεφρό. Θέλω, επειδή είμαι πολύ νέος άνθρωπος, να μου πείτε έχει σημασία ποιο πώς ή και αυτή θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τη high-tech που μου είχα συστήσει πριν να ανακαλύπτει το ταμείο μου. Δηλαδή να δανειστώ από φίλους, να δανειστώ από τράπεζες, να τι κάνω. Όχι, δεν χρειάζεται. Nucleation θα γίνονται σε όλα, εκτός από εκείνο που είναι στο πρόστιο και χρειαστεί ένα διαχειριστικό υπέρηχο και δεν χρειάζεται το ταμείο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ και ένας... Ναι. Παρακαλώ. Είναι από, από το κοινωνικό ιατρείο. Ναι, εσείς ξέρω. Θέλω και μια γνώμη από το κοινωνικό ιατρείο εδώ πέρα που περιφέρομαι να μαζέψω γνώμες στη ζωή μου, πέστε. Λοιπόν, η ερώτηση που λέει για το Δημόσιο Νοσοκομείο δεν μπορούμε να κάνουμε άρα και αυτά. Επειδή πρόσφατα είχα ένα παρόμοιο περιστατικό, δεν το διαχείριστηκα εγώ, αλλά έψαχνα να δω τι θα μπορούσα να κάνω. Αν όντως ο ένας νεφρός έχει πολλούς όγκους, θα του κάνω νεφρεκτομή ριζική. Αν ο άλλος νεφρός λοιπόν είχε ένα, δύο όγκους, δύσκολη μερική νεφρεκτομή, μία σκέψη θα ήταν λοιπόν να κάνει ίσως εκλεκτικό εμβολισμό των αρτηριών που πηγαίνουν σε αυτούς τους όγκους. Κάνα μία γεωγραφία να δούμε τι γίνεται για άμα είναι εκλεκτό. Ναι, μήπως και ζώσκο μπορεί να νεφρό, αν έχει λιγότερους όγκους. Μάλιστα. Να ρωτήσω τον Νίκο, γιατρέ μου, με αναλαμβάνετε γι' αυτό που είπατε. Οκ. Okay. Τι πιθανότητα έχω να καταλήξω στην τεχνητό των ευρώ, γιατί εγώ δεν θέλω. Μαρκατόρες με σημαντικό. Οκ. Αύριο το πρωί μετά το δικό σας χειρουργείο, θα μου κόψετε πολλές φορές το νεφρό, γιατί έχω πολλαπλά. Και στο ένα και στο άλλο. Θα με χειρουργήσετε και στα δύο ταυτόχρονα. Όχι. Και τι πιθανότητα έχω μετά το δεύτερο, πότε θα μου κάνετε το δεύτερο χειρουργείο. Να στρώσω το πρώτο. Τι σημαίνει. Είστε επαρχής, είστε Και τι πιθανότητα έχω, όπως το λένε, να βγω με νεφρική ανεπάρκεια μετά το δεύτερο χειρουργείο. Γιατί εγώ το θέλω. Ούτε εγώ το θέλω. Αλλά εγώ θα χειρουργηθώ. Όχι εσείς. Ναι, μικρή. Τι πάει να πει αυτό, μικρή, δηλαδή 1%. Πολύ. Οκ. Ένα 5-10% για να έχουμε ένα δεύτερο. Okay. Και με αυτά που μου προτείνετε, εντάξει, εγώ να πουλήσω το οικοπεδάκι το τελευταίο που έχω. Αλλά τι πιθανότητα έχει, μήπως θα είναι καλύτερα, γιατί δεν θέλω να έχω καμία μετάσταση, γιατί είμαι 51, έχω μια επιβίωση, η οποία θέλω να ζήσω άλλα 30 χρόνια, δεν θέλω να με καθαρίσετε στα 5 χρόνια, θα ξαναπείτε πάλι καλά που σου δώσα 5 χρόνια ζωής. Έτσι. Λοιπόν, γιατί με αυτά που μου είπατε εσείς, δηλαδή έχετε δεδομένα ότι εγώ θα ζήσω 15 χρόνια ή 20 να μου τα εξασφαλίσετε, ή παίζετε για να βγάζετε εργασία και είστε και πανεπιστημιακός. Μόνο μία μελέτη υπάρχει στον κόσμο, όχι από εμάς. Η οποία δείχνει τι. 2013 με ένα follow-up μικρό, καλό αποτέλεσμα. Μικρό, μήνες. 24. Άρα μου χαρίζετε σίγουρα 2 χρόνια ζωής. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Προχωράμε. Έχουμε και έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα μεταμοσχευμένο νεφρό και έχει αυτό το πραγματάκι. Νίκο, συνεχίζεις, θα γίνει νεφροκτομή. Οκ. Σωστό. Πάνω. Όχι. Δεν είναι κακό να πει να αναλαμβάνω και σε κρατικό μεγάλο νοσοκομείο. Δεν είναι λάθος. Θάνο. Καταρχήν δεν με πείθει η εικόνα. Κάναμε βιοψία και είναι. Σωστό είναι αυτό που λες, κάναμε βιοψία. Κάναμε βιοψία και είναι. Κωνσταντινέ. Δύσκολα προσβάσιμο για ελάχιστα επέμβαση. Δεν έχει πλάνο. Είναι σε ελάσσον απείλο από την βλέπω. Πώς? Σε ελάσσον απείλο από την βλέπω. Ναι, δεν έχει παράδειγμα. Δεν είναι ελάσσον απείλο. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ελάσσον. Εδώ δεν βλέπεις. Τεχνικά μπορεί να είναι, αλλά συνήθως είναι πάνω. Ναι, δεν είναι ελάσσον απείλο. Έχει παράθυρο, δηλαδή να πει από την βλέπω. Έχει. Λέγε, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά νομίζω ότι μια ελάχιστη τεχνική. Ούτε εγώ. Θα ήταν μια καλή επιλογή μια ελάχιστη. Δεν βλέπετε το νούμερο επάνω, το 31. Δεν είναι ο μεταμοσχευμένος. Είναι ο μεταμοσχευμένος. Ο
Ο μεταμοσχευμένος. Άρα έχει κράγιο. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι το αριθμό. Αλλά βάζουμε το νευρό και τέλειο λοιπόν. Όχι, γιατί είναι καλές ερωτήσεις που κάνει. Τόσο. Πες μου, Κωνσταντίνε. Εγώ θα έλεγα μια τεχνική, ελάχιστα πνευματική. Δεν βλέπετε καλά, γιατί δεν ξέρω γιατί κάνουμε τις διαφάνειες. 31 λέει εδώ. Το θέμα είναι ότι αν έκανα οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να να καταστρέψει την εφικτή του λειτουργία. Αυτό είναι το όλο. Εισάβουν τα σπουδαία. Αν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι όπως δυσκολεύεστε εσείς, πιθανόν να δυσκολευτούμε και εμείς για αύριο. Και το τελευταίο το οποίο έχουμε βάλει είναι, έχουμε έναν όρκο όπως τον βλέπετε. Τι θα κάνατε. Είναι αρκετά μεγάλος, 5 εκατοστά. Καλός ο άλλος νεφρός. Ποιος θα έκανε ριζική νεφρεκτομή. Κανείς. Μπράβο. Ποιος θα έκανε μερική νεφρεκτομή. Οκ. Ωραία. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί.